που τρώγεται. Bonjour, παιδιά! Γεια σας! Σήμερα θα σας μάθουμε να φτιάχνετε κάτι που είναι πιο πολύ και από νόστιμο. Είναι πεντανόστιμο! Ολαλα! Θα φτιάξουμε ένα λουλούδι που θα το φάτε! Μόνο που το λουλούδι μας δεν είναι από τον κήπο. Είναι φτιαγμένο από λαχανικά. Τώρα, πριν ξεκινήσετε, ένα σεφ πρέπει να πλύνει τα χέρια του. Σωστά! Πολύ καλά το σκέφτηκες! Δεν θέλουμε τα βρωμερά μικρόβια στο φαγητό μας. Δεν θα είναι ούτε φάνσι, ούτε υγιεινό. Μερσή, μαμά. Σε ευχαριστώ. Αφού πλύναμε τα χέρια μας, ας μαζέψουμε τα υλικά. Ο φάνσι όρος για τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε για το λουλούδι μας. Για να φτιάξουμε το φάνσι λουλούδι μας, θέλουμε αγγούρι, σέλερι, ντοματίνια και μαρούλι. Magnifique! Τώρα πείτε σε ένα μεγάλο να κόψει το αγγούρι σε ροδέλες. S'il vous plaît, mère. Mère είναι η μητέρα στα γαλλικά. Με πολύ χαρά! Parfait! Ευχαριστώ! Μετά βάζουμε τις ροδέλες αγγουριού σε ένα πιάτο, όπως τα πέταλα ενός λουλουδιού. Μετά, βάλτε ένα ντοματίνι στη μέση των πετάλων. Ολαλα! Άρχισε κιόλας να σχηματίζετε το λουλούδι μας. Τώρα, αφού φτιάξαμε τα πέταλα, πάρτε το σέλερι και απλώστε το στο πιάτο. Βλέπετε, όπως ο μίσχος του λουλουδιού. Και μετά, πάρτε το μαρούλι και βάλτε το δίπλα στο σέλερι, σαν φύλλα. Τι τρεμπέλ λουλούδι! Έτσι λέγεται στα γαλλικά το πολύ όμορφος. Και βουαλά! Το φάνσι λουλούδι μας είναι έτοιμο να φαγωθεί. Νόστιμο! Au revoir! Τα λέμε την επόμενη φορά! Κάντε εγγραφή για περισσότερα βίντεο και συντονιστείτε στο Disney Junior για να δείτε τις αγαπημένες σας σειρές.